Παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μία 14χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μαθήτριες στον Εύωσμο. Θεσσαλονίκη, σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη που έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο. Πρόκειται πράγματι για μία πάρα πολύ περίεργη υπόθεση στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία μία παρέα από κορίτσια μόλις 15 ετών ξυλοκόπησαν τουλάχιστον δύο φορές μία 14χρονη συμμαθήτριά της, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει απίστευτες πράξεις παρενόχλησης. Τις είχαν κάψει τα μαλλιά και τις γέμιζαν κάθε μέρα τη σάκα την σχολική με σκουπίδια. Το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι η μητέρα, μετά τον πρώτο ξυλοδαρμό, η μητέρα του θύματος, απευθύνθηκε με επιστολή προς το σχολείο και για το λόγο αυτό η εισαγγελική έρευνα θα διενεργηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αναζητηθεί δηλαδή αν υπάρχουν ευθύνες για τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου που δεν έκαναν τίποτα να γνώριζαν, προκειμένου να αποτρέψουν δηλαδή, τουλάχιστον το δεύτερο Χρήστο, τις επιθέσεις ξυλοδαρμό. Στο περιβάλλον το σχολικό και να μην είχαν παρέμβει καθόλου και να χρειάστηκαν οι γονείς να δουν τα σημάδια της επίθεσης και να απευθυνθούν στο σχολείο. Ακριβώς. Με επιστολή της η μητέρα ενημέρωσε τους καθηγητές, οι οποίοι φαίνεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ότι δεν έπραξαν το παραμικρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.